Νομίζω ότι αν μπορούσαμε πρώτα να καταλάβουμε τούτον εδώ τον Άγιο που γιορτάζει, πόσο σπουδαίος ήταν και πόσα πράγματα μας χάρισε που αιώνες τώρα λάμπουν μέσα στους αιώνες σε όλο τον κόσμο. Τι σπουδαίοι είναι μελετοί άνθρωποι. Προχτές γιορτάσαμε τον Πέτρο και τον Παύλο, τους Αποστόλους. Πήραν το Ευαγγέλιο του Χριστού και το πήγαν από τη μια περιπτυχή στην άλλη. Την άλλη μέρα γιορτάσαμε τους 12 Αποστόλους, που κι αυτοί ο καθένας κάποιον τόπο πήρε και ευαγγελίστηκε. Μετά γιορτάσαμε τους Αγίους Αναγκύρους Κοσμά και Δαμιανό. Ενδιάμεσα έχει κι άλλους Αγίους. Και σήμερα εμείς εδώ σε αυτόν τον μικρό τον τόπο γιορτάζουμε έναν Άγιο που μπορεί να μην τον τιμάει ο κόσμος έξω πολύ, αλλά το Άγιον Όρος του οφείλει την ύπαρξή του. Διότι ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθνίτης, όπως λέγεται, για να τον ξεχωρίζουμε από τον άλλον τον Άγιο Αθανάσιο τον Μέγα, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθνίτης, λοιπόν, φύτεψε το Άγιον Όρος. Και όχι μόνο φύτεψε το περιβόλι της Παναγίας, αλλά και το γάμωσε και το πότισε και το περιποιήθηκε και το άφησε μέχρι σήμερα για να πορευθεί και εις τους αιώνας των αιώνων και να λάμπει σε όλους μας. Πόσο φτωχός θα ήταν ο τόπος μας αν δεν είχε υπάρξει το Άγιον Όρος. Τούτο δω το Άγιον Όρος που ναι μεν αποτελείται από επίγειους αγγέλους, αλλά Θεέ μου, πόσο χαίρονται εκεί και οι ουράνιοι άγγελοι. Θυμάμαι τις πρώτες τις φορές που πήγα στο Άγιον Όρος παιδούδι που είχα έρθει στο Πανεπιστήμιο και έβλεπα στις ακολουθίες τα δακρυσμένα μάτια των μοναχών και έλεγα «Κάτι σαν αγγέλους μου μοιάζουν τούτοι εδώ, κάτι σαν αγγέλους, κάτι που να είναι από τον ουρανό». Θα μου πει κανένας, όσοι πήγαμε και πήγατε και θα πάτε στο Άγιον Όρος ή όσοι γνωρίζετε έξω μοναχού, θα μου πείτε «Μα εμείς γνωρίσαμε και αδυναμίες των μοναχών και πάθη και ελαττώματα». Μα και αυτοί άνθρωποι είναι. Άνθρωποι είναι. Έχουν σάρκα, έχουν ελαττώματα, έχουν πάθη. Ποια είναι όμως η διαφορά των ανθρώπων που έχουν τα πάθη τους και τα ελαττώματά τους από μας? Ποια είναι? Ότι τούτοι εδώ ξέρουν να γονατίζουν, να προσκυνάνε και να ζητάνε συγχώρεση μέρα νύχτα από το Θεό. Και όταν λέει ξεκίνησε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθνίτης, ήτανε φίλος του Αγίου Νικηφόρου του Φωκά και μετέπειτα του Αγίου Ιωάννου του Τσιμισκή και πήρε την έγκριση, πήρε το χρυσόβουλο, πήρε, το λένε σήμερα, τράχο το χρυσόβουλο αυτό
γιατί είναι χαμένο πάνω σε δέρμα τράγου και είναι σφραγισμένο και υπογεγραμμένο υπό το Αυτοκράτορος, για να αποτελεί εκείνος ο τόπος του Αγίου Όρους εις τους αιώνας των αιώνων, περιβολάκι της Παναγιάς. Περιβόλη της Παναγιάς, τι υπέροχο πράγμα, και η μοναχή να είναι τα ευωδιαστά άνθη που φυτεύονται εκεί και παλεύουν εκεί και αγωνίζονται εκεί. Η εντολή όμως που έχουν, ενώ φεύγουν από τον κόσμο, φεύγουν από ανάμεσά μας, από τα σπίτια τους, από τις οικογένειές τους, πάνε εκεί, αλλά η εντολή είναι να μην μας ξεχνάνε στην προσευχή τους και η αδιάλειπτη προσευχή, η καρδιακή νοερά προσευχή, όπως τη λένε οι πατέρες, είναι για όλο τον κόσμο και για τον καθένα από εμάς. Δεν προσεύχονται για τον εαυτό τους οι μοναχοί. Για τον εαυτό τους ζητάνε τη συγχώρεση. Η προσευχή τους είναι για όλους μας, για ολόκληρη την Εκκλησία. Τι όμορφα κομμάτια περπατάμε μες στα δάση, μες στα μονοπάτια, μες στην υπέροχη φύση και συναντάς τον μοναχό και του φωνάζεις «Ευλογείτε» και απαντάει ο μοναχός «Ο Κύριος να σε ευλογεί». Όλες οι ευχές και οι προσευχές και οι καλημέρες και οι καληνύχτες είναι ονομασμένες στο όνομα του Χριστού. Εκεί καλλιεργούν την ψυχή τους, όπως τους τα οργάνωσε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, 963 μετά Χριστόν, 1000 και ολόκληρα χρόνια. Και όταν πριν από περίπου 100 χρόνια είχε πέσει ένας λοιμός τότε, κάτι σαν τον κορονοϊό σήμερα, και είχε αποδεκατήσει τους μοναχούς, όταν λοιπόν περπάτησαν τα χρόνια από το 1919, 20, 21, 22 που πέθαιναν όλοι οι μοναχοί, φτάσαμε στο 1963. Και η τότε πολιτεία πήγε να κάνει τα 1000 χρόνια ζωής του Αγίων Όρους με πόνο και πίκρα, διότι έβλεπε ότι τα μοναστήρια τέλειωναν και έκλειναν, γιατί δεν είχαν μαζέψει ακόμα μοναχού μετά από το λοιμό. Και σκέφτονταν λοιπόν πώς θα τα οργανώσουν τα μοναστήρια για να αποτελούν τουριστικό τόπο και πολιτιστικό τόπο. Αλλά η Παναγιά ήταν δυνατόν, μωρέ, να αφήσει το Άγιον Όρος? Ήταν δυνατόν να κάνει τον τόπο εκείνο που είναι παλέστρα Αγίου και μαρτύρων της πίστεως και της συνειδήσεώς τους, ήταν δυνατόν να το αφήσει να γίνει πολιτιστικό κέντρο? Και ξαναμάζεψε μοναχούς. Άρχισαν οι συνοδείες των μοναχών να γεμίζουν. Σιμωνόπετρα, Φιλοθέου, Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου, Καρακάλου, Γρηγορίου, Πατήρ Γεώργιος Καψάνης και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα τα μοναστήρια γέμισαν. Και έφτασαν τα μοναστήρια να ξεπεράσουν σύνολο τους 3.000 μοναχούς στην εποχή μας. Ναι, μωρέ, ναι, νέα παλικάρια, επιστήμονες, μοναχοί οι οποίοι ήταν εκεί και είναι εκεί για
για να καλλιεργήσουν την ψυχή τους. Πού? Στην ταπείνωση, στην ακτιμοσύνη. Τι σημαίνει ακτιμοσύνη? Να μην έχει τίποτα δικό του. Τι ωραία που είναι φτιαγμένα τα μοναστήρια μας, όπου κανένας μοναχός δεν έχει απολύτως τίποτε δικό του. Όλα είναι κοινά. Στην κοινή τράπεζα τρώνε, στην κοινή ζωή ζούνε, τις κοινές ακολουθίες έχουν, την προσευχή τους την κάνουν όπως πρέπει όλοι μαζί, το γέροντα τον ακούνε όλοι μαζί, αποφασίζουν όλοι μαζί, φτιάχνουν τα έργα όλοι μαζί, γιατί το μαζί για αυτούς είναι η ύψιστη εντολή. Ταπείνωση, ακτιμοσύνη και παρθενία. Να κρατήσουν την αγνότητά τους, να κρατήσουν την καθαρότητά τους. Πόσο όμορφα είναι όλα τούτα εδώ. Και όταν λέει χτίζαν τα μοναστήρια, και όταν ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο οποίος πρέπει να ήταν και ένας γίγαντας στην όψη, φορούσε ένα σταυρό σιδερένιο, ο οποίος έκανε, ήταν πάνω από 30 κιλά σίδερο και το φορούσε για να αυξάνει την πίεση στην άσκηση, να δουλεύει με αυτό, να κάνει μετάνοιες με αυτό, να κάνει προσευχή με αυτό και να ασκεί τον εαυτό του. Και όταν κάποτε λέει, δέστε τώρα τι ωραίο ανέκδοτο για τον Άγιο, όταν κάποτε λέει, βλέπαν οι μοναχοί να τρώει δεύτερο και τρίτο πιάτο ο γέροντας, σκανδαλίστηκα. Πόρε, λέει ο γέροντας, τι τον έχουμε ηγούμενο να τρώει τόσο πολύ. Το κατάλαβε ο Άγιος. Και τι έκανε για να τους αναπαύσει τη σκέψη τους? Λέει στο μάγειρα, θα φτιάξεις αυτό το μεσημέρι άφθονο φαγητό να φτάνει και 10 μερίδες για τον καθένα. Πηγαίνει λοιπόν και λέει, εντολή σήμερα, θα φάτε όσο αντέχει ο καθένας σας, παρακαλώ. Όσο αντέχετε να φάτε, υπακοή θα κάνετε. Πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, όλοι. Τρίτο πιάτο, άρχισαν κάποιοι να μην θέλουν να το φάνε όλο. Κάποιοι φάγανε και τέταρτο. Ο γέροντας όμως έφτασε τα 7 πιάτα. Και τότε είπαν όλοι οι μοναχοί, πω και εμείς τον κρίνουμε. Ο γέροντάς μας για να χορτάσει θέλει 7 πιάτα και εμείς για να χορτάσουμε 1-2 και κάποιοι 3 πιάτα. Αυτό σημαίνει διάκριση στο λογισμό μας. Βλέπουν κάποιοι τη σκέψη του ενός και του άλλου. Βλέπουμε τη ζωή του ενός και του άλλου. Κρίνουμε και κατακρίνουμε. Πω αυτή η κατάκριση, Θεέ μου. Και όμως, κανένας μας δεν ξέρει γιατί κάνει το ένα και γιατί κάνει το άλλο. Όταν ο Άγιος Πορφύριος, πόσο μου αρέσει αυτή η διήγηση, πόσο μου αρέσει, Θεέ μου, όταν τ' άκουσα, έκλαιγα από συγκίνηση και από χαρά. Ο Άγιος Πορφύριος ζούσε στην Ομόνοια στην Αθήνα, στη Γενική Κλινική. Και όταν είχε ελεύθερο χρόνο, πήγαινε και επισκέφτονταν τα κοριτσάκια που ήταν στους οίκους ανοχή. Έμπαινε μέσα, πόσα
σε λένε καλό Νατάσα. Αχ, Νατάσα μου, κάνε με ένα καφέ να πιω. Ξαφνιάζονταν η Νατασούλα. Και άρχισε λίγο την κουβέντα ο γέρος. Και μετά λέει να χωνατίσω λίγο, να σου κάνω και λίγη προσευχούλα. Συγκινούνταν το κοριτσάκι. Και πολλές από αυτές μετά, εκείνη την ώρα μετανιώναν και φεύγαν μαζί του. Και παρακάτω στη γωνία παραφύλαγαν οι ταβατζίδες που είχαν τα κορίτσια και τα εκμεταλλεύοντα και τους έκαναν, τον έκαναν μαύρο στο ξύλο. Και οι καλές χριστιανές τι λέγανε. Τέτοιος βρωμιάρης που είσαι εκεί που πας, καλά σε κάνουν και σε δέρνουνε. Πού να ξέρουν όμως πόση αγάπη, πόση αγιοσύνη, πόση ομορφιά, πόση γλυκύτητα έκρυβε αυτή η καρδούλα που νοιάζονταν και τον τελευταίο άνθρωπο. Και όταν λέει εκοιμήθη μαζεύτηκαν δεκάδες γυναίκες τέτοιες που διηγούνταν τις ιστορίες πώς τις πήρε από τους οίκους ανοχής. Ξέρετε κάτι, το σκέφτομαι πολύ αυτές τις μέρες. Αυτό που λέει ο Χριστός το είπε. Κι άμα έχετε απορία, αν τα πάτε με τον Χριστό. Προάγουσιν ημάς. Θα μπουν πριν από σας οι τελώνες και οι πόρνες. Προάγουσιν ημάς εις την βασιλεία των ουρανών. Και έλεγε ο κύριο Παΐσιος, το είχα ακούσει και με τα αυτιά μου. Του λέγαν κάποια παιδιά που είχαν έρθει, γέροντα, θέλουμε να μας πεις ποιος είναι Άγιος τώρα στο Άγιον Όρος, να πάμε να τον προσκυνήσουμε. Έλα βρε παιδιά, στο Άγιον Όρος ήρθατε να βρείτε Αγίους. Και πού να πάμε ρε γέροντα, να πάτε στο Βαρδάρι, να βρείτε κάποια κοριτσάκια που παλεύουν και να τα ρωτήσετε πολλά από αυτά γιατί αναγκάστηκαν να παλεύουν εκεί μέσα στην βρωμιά και στην αμαρτία και να έχουν κρατήσει αγία την ψυχή τους. Όταν πριν από μερικά χρόνια νέος εξομολόγος και πνευματικός, ντρέπομαι που το λέω, έρχεται ένα κοριτσάκι να εξομολογηθεί. Βλέπω πίσω από τα μάτια μια καθαρότητα, μια απλότητα, μια ταπείνωση. Πω, λέω, θέλω να τη γνωρίσω καλά. Πανέμορφη, κατάξυπνη, κούκλα. Και αρχίζει να μιλάει. Τρεις ώρες που μίλαγε. Το κλάμα της είχε πρέξει όλα τα ρούχα της. Ήταν από τη Μόσχα, απ' έξω από ένα χωριό. Από πολύ μικρή στο σπίτι της όλοι πίνανε και μεθούσανε και ο θείος τη βίαζε. Φεύγω, λέει, να γλιτώσω όσο το έλεγα στον πατέρα μου, τόσο με έδερνε γιατί εγώ έφταιγα που ο αδερφός του έκανε αυτά. Και δώσ' μου ξύλο. Και ξανά ξύλο. Και εγώ να μην ξεφεύγω όμως, να μην μπορώ να ξεφύγω. Και έφυγα. Και πήγα στη Μόσχα και γύρισα γύρω-γύρω στους δρόμους της Μόσχας και κοιμόμουν εκεί, στα παγκάτια. Με είδαν έτσι πως ήμουνα, κούκλα, και με πλησίασαν και με έβαλαν στην πορνεία
και άρχισαν να με πουλάνε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Και όταν λέει κατέληξα στη Θεσσαλονίκη σε ένα ξενοδοχείο, ήρθε ένα παλικάρι για να κάνει και αυτό τη δουλειά. Και όταν τελείωσε, του μίλησα λίγο και συγκινήθηκε. Και ήθελε να του μιλήσω κι άλλο. Και του μίλησα κι άλλο. Και με πήρε, λέει, στα χέρια του, με πήρε στα χέρια του και με έβγαλε έξω από το ξενοδοχείο. Και επειδή ήταν λιοντάρι, λέει, δεν τόλμησε κανένας να του πει που τι πας. Και ξαναπήγαμε, λέει, στο σπίτι. Και πήγαμε στο σπίτι του και μου είπε ότι θα με κάνει γυναίκα του και εγώ έμεινα εκεί. Και όταν προχώρησε η κουβέντα και τη ζήτησα να κοινωνήσει εκείνη την Κυριακή, μου λέει κλαίγοντας πλέον με πολύ μεγάλα δάκρυα, μου λέει «Πάτερ, εγώ μπορώ να κοινωνήσω τόσα που έκανα. Αν δεν μπορείς εσύ, κορίτσι, ούτε εγώ μπορώ και πρέπει να κοινωνήσω». Ήρθε λοιπόν, κοινώνησε και μου λέει τότε ο Φάουστος, ως το ξέρετε, ήταν συνεργάτης μου, υπέροχος συνεργάτης και πολύ ψαγμένος, μου λέει «Παπαχρίστο, ένα κορίτσι πανέμορφο, έλαμψε όταν την κοινώνησες». Του λέω «Φάυστη μου, έτσι λάμπουν οι Άγιοι όταν κοινωνάνε». Και έρχεται μετά από λίγες μέρες να ξανασυνεχίσει την εξομολόγηση και τι μου λέει «Συγχωρέστε με που θα το πω ομά». «Πάτερ, ήθελα να σου πω κάτι». Μπορεί να πήγα με χιλιάδες φορές με άντρες, αλλά σε οργασμό δεν ήρθα ποτέ, ποτέ. Παρά μόνο την πρώτη φορά που πήγα στο σπίτι του παλικαριού μου και ζήτησα εγώ να κάνω έρωτα, πρώτη φορά ένιωσα τον έρωτα για μένα. Γι' αυτό, κορίτσι μου, καρδιά σου είναι πεταρκάδα. Κι ας έκανες, κι ας λέει ο κόσμος ότι είσαι πόρνη. Να μωρέ, γιατί θα μας περάσουν. Γιατί καθαρές καρδιές, καθαρές ψυχές, καθαρές ζωές, έχει έξω ατελείωτες καθαρές καρδιές και ψυχές που τις έχουν κρατήσει σαν φυλαχτό. Κι ας βρέθηκαν μπερδεμένοι και μπερδεμένες πολλοί, την καρδιά τους όμως την κράτησαν πεντακά. Ναι, πεντακά. Να έχουμε λοιπόν τις ευχές των Αγίων, να βλέπουμε τη μετάνοια και την καθαρότητα των ανθρώπων και να προχωράμε. Να προχωράμε να αγαπάμε τον Χριστό. Να προχωράμε να αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Να προχωράμε να αγαπάμε την Παναγία. Να προχωράμε να αγαπάμε τους Αγίους. Και ξανά από την αρχή τον Χριστό, τον συνάνθρωπο, την Παναγία, τους Αγίους. Αλλά και τελειώνω. Ας αγαπήσεις το Χριστό, ας αγαπήσεις την Παναγία, ας αγαπήσεις όλους τους Αγγέλους και τους Αγίους, αν δεν αγαπήσεις τον συνάνθρωπο, σωτηρία, Θεό και ευλογία, δεν έχει.